ήταν φίλοι του Ηρακλή, περιμέναν τη στραβή. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Ο Ηρακλής είναι ενιαίος. Τι είναι ο Ηρακλής? Ενιαίος. Ναι, ναι. Και ενωμένος. Όλοι για τον Ηρακλή είμαστε Ραπτόπουλοι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι. Το βλέπω, το βλέπω. Όλοι αγωνιζόμαστε για το ίδιο. Βέβαια, ναι. Σωστό, σωστό. Εσύ λέει ό,τι θέλεις. Καλά, σωστό. Μεγάλο πρόβλημα για τον Ηρακλή η εισπράξη του αγώνα που δεν τους πήρε. Αλλά από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα εξομαλυνθούν. Ηρακλήδε, καταρχήν γέμισες με τα χρόνια. Με πήρες κιλά, 2-3 κιλά. Ομόρφινες. Μου γίνες τεχνό. Μου βάλες και την αλυσίδα εκεί πέρα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που φοράς? Σταυρός είναι αυτό. Σταυρός είναι, για να δω. Σταυρός. Α, είσαι σταυρός. Κάτι το οποίο δεν φοράς εσύ ποτέ στις ζωές. Δεν έχω τέτοιο παραμύθι. Δεν φαίνεται. Τέτοια παραμύθια δεν φοράω. Λοιπόν, άστα αυτά και πάμε στον Ηρακλή. Πάμε στον Ηρακλή γρήγορα. Διάλειμμα μετά και μετά ανοίγουμε γραμμές. Α, κύριε, συγγνώμη, κύριε Γιαντζίδη, μπορούμε να ξέρουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εδώ? Θα με σημερώσετε. Το σκηνοθέτη της κουλτούρας. Βέβαια. Παρακαλώ, Ηρακλήδεα, σε ακούω. Λοιπόν, Ραπτόπουλο, ο Ηρακλής χθες δεν μου άρεσε καθόλου. Αμυντικά ήταν τραγικός. Ναι. Δεν υπήρχε αρχή, μέση και τέλος στην ομάδα. Υπήρξε ένας παίκτης ο οποίος είναι προκλητικά αδιάφορος εδώ και δύο παιχνίδια, ο οποίος είναι ο Ντιέ. Δύο φορές χθες έκανε χέρι. Τη μία φορά πήγε να μαρκάρει με τα δύο πόδια. Πες να το δείξει. Απλά η ομάδα στηρίζουμε εμείς, είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά στην ομάδα, στηρίζουμε, είμαστε κοντά στον πρόεδρο και πιστεύω θα πάμε φέτος πάρα πολύ καλά. Και εδώ, όπως είπα και πριν, ο Ηρακλής είναι ενιαίος. Και στηρίζουμε τον μεγάλο Ηρακλή. Αυτά. Για τον γκολ της Λάρισας θέλω να μου πεις. Τίποτε ρε, απλώς απάντησα και πριν. Δεύτερη αγωνιστική, εγώ κάπου πήγα, με σφυρίξαν offside, ενώ θα έκανα, ξέρεις, οπότε είμαστε τα ίδια. Είμαστε τα ίδια. Είμαστε τα ίδια. Διαφωνείς? Όχι, απλά το παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι, εγώ το αναλύω. Το θετικό είναι ότι η ομάδα αντέδρασε επιθετικά στον γκολ. Ναι. Επιτέλους υπάρχει στην επίθεση του Ηρακλή ένας παίκτης που ξελασπώνει την ομάδα. Και όπως είπα και πριν, θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος. Είναι πολύ θετικό για την ομάδα ότι στις 4 αγωνιστικές έχουμε 7 βαθμούς. Πάρα πολύ θετικό. Πού παίζεις τώρα? Είμαστε όλοι με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή. Αυτό είναι. Λοιπόν, όχι, θα πάμε σε διάλειμμα. Οι μεγάλοι έρωτες κρύβουν ματωμένα διαζύγια. Ραπτόπουλο, και εγώ θέλω να πω κάτι. Να πεις, ρε. Τον αντι-Ηρακλιδέα, κύριο Παπαζαφυρίου, Ναι. Αντι-Ηρακλιδέας μέχρι εκεί που δεν πάει. Μάλιστα. Γιατί το ανέφερε ο Κώστας. Το όνομά του. Τέλος. Που τον ακούμε και βγάζουμε σπυράκια. Απαπαπα. Λοιπόν, πάντως είσαι ντόμπρος και δεν κρύβεις και τα χρόνια σου. Πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό τι. Διάλειμμα 3-4 λεπτά. Να ηρεμήσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε λίγο. Οι γραμμές ελεύθερες, τα μηνύματα ελεύθερα. Θα παρακαλέσω το πάνελ. Θα παρακαλέσω το πάνελ. Θα παρακαλέσω το πάνελ να είναι σύντομο, όπως και τους τηλεθεατές. Σύντομη περιεκτική, όχι πολλά λόγια, για να μπορούμε να βγάλουμε όσο δυνατόν περισσότερους. Φέδω ένα διάλειμμα. Και μου συμφωνώ. Άντε, Ηρακλάρα. Λέγε. Είναι το σεντερφόρ να πετάει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Συγγνώμη λίγο, να απαντήσω στο φίλο Ηρακλιδέα. Να απαντήσετε, ρε παιδιά. Ηρακλιδέα, βγαίστε, ρε. Βγαίστε και μιλήστε. Ποιο, ναι, σωστό. Βγαίστε και μιλήστε, Παοξέ και Αριανή. Βγαίστε, να συμμετάσχουμε όλοι. Σιγά. Για την Ηρακλάρα μα. Για την ιδέα μα. Επειδή η κάμερα είναι απάνω, κατέβα λίγο κάτω εσύ γιατί είσαι ψηλό. Είμαι και λίγο ψηλό στην άκρη. Κατέβασε κόλλο λίγο κάτω. Γιατί η κάμερα δεν θα έρθει ποτέ απάνω. Τώρα είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, ναι. Βγείτε, Ηρακλήδης, βγείτε. Βγείτε να γουστάρουμε. Συγγνώμη. Θα πάρουμε τα λεφτά μας από τους Ηρακλήδης. Έλα. Έλα, φίλε. Δεν κατάλαβα να πω. Δεν κατάλαβα. Στο ράδιο που δεν κάνεις θέμα και Ηρακλή, χαμός γίνεται. Έτσι, ναι. Αφιβάλλεις. Καλά, ναι. Σηκώσε με πάνω, ρε. Έλα, φίλε, ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Εγώ έχω ένα άλλο πρόβλημα.